Καλησπέρα κυρίε και κύριοι, είμαι ο Πέλοπα και θα δούμε μαζί τι κυριότερε ειδήσει σε τίτλου. Με βάση τα δεδομένα που έχουν δηλωθεί στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσια Υγεία και καταγραφεί μέχρι τι 24 Ιουνίου 2021, τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 489, εκ των οποίων ένα εντοπίστηκε κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 419.909, εκ των οποίων το 51,2% είναι άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών 38 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 595 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 15, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.613 θάνατοι. Την ανάγκη η Τουρκία να παραμείνει σε τροχιά αποκλιμάκωσης θα τονίσει ο Μητσοτάκης. Ως προς την χρηματοδότηση προς την Τουρκία η Αθήνα στηρίζει τη χρηματοδότηση προγραμμάτων για τους πρόσφυγες για ανθρωπιστικούς λόγους την ανάγκη η Τουρκία να επιδείξει συνέπεια και συνέχεια στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης στην Ανατολική Μεσόγειο και να αποφύγει ενέργειες που θα προκαλούσαν πισωγύρισμα τόσο στις ελληνοτουρκικές όσο και στις ευρωτουρκικές σχέσεις, Αναμένεται να επαναλάβει ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκης τη σημερινή Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αρχίζει σε λίγο στι Βρυξέλλες. Κυβερνητικέ πηγέ αναφέρουν ότι η ελληνική πλευρά στηρίζει την προώθηση τη θετική ατζέντα στι ευρωτουρκικέ σχέσει με τρόπο σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο. Και εφόσον η Τουρκία επιδεικνύει επικοδομητική διάθεση όπω ακριβώ έχει αποτυπωθεί στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του περασμένου Μαρτίου, κάτι που αναμένεται να επιβεβαιωθεί από του Ευρωπαίου ηγέτε. Σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση τη Τελωνιακή Ένωση. Σε αυτή τη φάση προέχει η ορθή εφαρμογή της παρούσας έναντι όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο μεταναστευτικό προσφυγικό παραμένει σαφής η θέση του Πρωθυπουργού ότι το ζήτημα δεν πρέπει να εργαλειοποιείται έναντι τρίτων χωρών. Ως προς τη χρηματοδότηση προς την Τουρκία η Αθήνα στηρίζει τη χρηματοδότηση προγραμμάτων για τους πρόσφυγες για ανθρωπιστικούς λόγους υπογραμμίζει ωστόσο ότι η Τουρκία πρέπει να ελέγξει τα κυκλώματα διακινητών να διαχειριστεί τις ροές και να εφαρμόσει την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας του 2016. Η αποδοχή της επιστροφής των 1450 των οποίων οι αιτήσει ασύλου έχουν απορριφθεί, θα ήταν ένα θετικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Την πεποίθηση ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε καταφέρει να χτίσουμε ένα ικανοποιητικό τείχος ανοσίας, Εξέφρασε ο Υπουργό Υγεία Βασίλη Κικίλια σε συνέντευξή του στον Ελληνικό Κύρικα Αυστραλία. Πρόσθεσε, ωστόσο, πω αυτό θα γίνει εκτό απροόπτου και αν οι παραδόσει των εταιριών γίνουν με βάση τον προγραμματισμό, καθώ όσα εμβόλια έρχονται μπαίνουν κατευθείαν στι εμβολιαστικέ γραμμέ και ο κόσμο εμβολιάζεται άμεσα ο κύριος Κικίλιας ανέφερε ότι η αύξηση της εμβολιαστική κάλυψης δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν πρέπει να τηρούμε τα μέτρα προστασίας, μάσκες αποστάσεις και πλήσιμο των χεριών. Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Η πανδημία είναι ακόμα εδώ σημείωσε. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας η επιτυχία της επιχείρησης ελευθερία συνίσταται στην πλήρη ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, και φυσικά στου γιατρού, του νοσηλευτέ και όλου του υγειονομικού στα εμβολιαστικά κέντρα που δίνουν καθημερινά τον καλύτερο εαυτό του εμβολιάζοντα ημερησίω περισσότερου από 100.000 πολίτε. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνουμε μια νέα κουλτούρα στον τρόπο που το κράτο προσφέρει τι υπηρεσίε του στον πολίτη, πρόσθεσε. Απαντώντα σε ερώτηση για το Εθνικό Σύστημα Υγεία ο κύριος Κικίλιας τόνισε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας άντεξε αντέχει και θα συνεχίσει να αντέχει απέναντι στη σφοδρότερη πανδημία που έχει αντιμετωπίσει ο πλανήτης. Δώσαμε και δίνουμε τη μάχη για την αξία της ανθρώπινης ζωής. Από την πρώτη στιγμή της εξάπλωσης του κορονοϊού θέσαμε έναν στόχο, να μην αφήσουμε κανέναν συμπολίτη μα χωρίς την αναγκαία περίθαλψη όχι μόνο για την COVID αλλά και για όλα τα νοσήματα των συμπολιτών μας. Το πετύχαμε με τη συνεργασία όλων, των νοσοκομείων του ΕΣΥ, των στρατιωτικών νοσοκομείων και των ιδιωτικών θεραπευτηρίων. Έχουμε καταφέρει να ανοίξουμε περισσότερες από 1.500 κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας σε όλη τη χώρα, όταν τον Ιούλιο του 2019 παραλάβαμε 557. Προσλάβαμε πάνω από 10.000 υγειονομικούς μέσα στην πανδημία, εκ των οποίων πάνω από 4.000 νοσηλευτές θα μονιμοποιηθούν. Αυτό το σύστημα υγείας ενισχύθηκε όσο ποτέ άλλοτε και ενάντια σε κάθε πρόβλεψη, επέδειξε εξαιρετική αντοχή πολύ μεγαλύτερη από κρατεά συστήματα υγείας άλλων χωρών. Πλέον ακόμα και οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια μεγάλη αποδοχή των υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας μια σημαντική εμπιστοσύνη. Στις τελευταίες μάλιστα δημοσκοπήσεις, το ΕΣΥ είναι δεύτερο στην εμπιστοσύνη των πολιτών για πρώτη φορά πίσω από τις ένοπλες δυνάμεις επεσήμανε. Τρόμο έχει προκαλέσει μία καταγγελία βιασμού που αφορά δύο ανήλικα αγόρια σύμφωνα με πληροφορίες Ρωμά σε περιοχή της Κομοτινής. Το συμβάν σύμφωνα με πληροφορίες του Βοριά Τζιάρ, έλαβε χώρα την 5η 16 Ιουνίου όταν ένα 12χρονο αγόρι βίασε ένα 6χρονο το περιστατικό κατήγγειλε στην αστυνομία η θεία του θύματο και η υπόθεση πέρασε στην εισαγγελία πρωτοδικών Ροδόπη που ερευνά και το θέμα. Σχηματίστηκε αρμοδίω δικογραφία η οποία έχει υποβληθεί στον εισαγγελέα. Ένα πτώμα ξεβράστηκε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι της 5η στη παραλία Κινγκσάρων στα Ιστμιαλ. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμει τη αστυνομία και του λιμενικού το πτώμα δεν έφερε επάνω του κάποιο στοιχείο το οποίο θα βοηθήσει στην ταυτοποίησή του, ενώ φέρει χτυπήματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν αν είναι από εγκληματική ενέργεια ή όχι. Τις απαντήσεις θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Προκαλεί εκ νέου ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσιακάρ, ο οποίος με νέες δηλώσεις του επαναφέρει τα περί των συμφερόντων της γαλάζιας πατρίδας, και θέτει για άλλη μια φορά θέμα συνδιαχείρισης του πλούτου στην περιοχή ανάμεσα στις δύο χώρες μη υπολογίζοντας κυριαρχικά δικαιώματα. Επιπλέον κατηγορεί την Ελλάδα ότι δεν τηρεί το μορατόριουμ που έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Ειδικότερα ο Ακάρ υποστήριξε πως η τουρκική πλευρά θέλει να επικεντρωθεί στην θετική ατζέντα των συνομιλιών που γίνονται στο πλαίσιο της συμμαχίας, για να προσθέσει. Δυστυχώ όμω, συναντούμε μερικέ φορέ τι προκλητικέ ενέργειε των Ελλήνων συνομιλητών μα. Για παράδειγμα, υπάρχει η Συμφωνία των Αθηνών που συνήψαμε αμοιβαία το 1988. Σε αυτό το πλαίσιο βλέπουμε ότι παρόλο που υπάρχει συμφωνία για moratorium και για μη διεξαγωγή δραστηριοτήτων όπω ασκήσει μεταξύ 15 Ιουνίου και 15 Σεπτεμβρίου και στι εθνικέ μα εορτέ, αυτό δεν τηρείται. Ο Ακάρ εμφανίστηκε ανήσυχο για τον ελληνικό λαό, υποστηρίζοντα ότι η μεγαλύτερη ζημιά στι μάταιε προσπάθειε του Έλληνα γείτονά μα θα είναι για τον ελληνικό λαό. Οι πόροι του ελληνικού λαού δεν πρέπει να χαθούν. Συνέχισε λέγοντα ότι είμαστε υπέρ του να μοιραστούμε τον πλούτο αυτή τη περιοχή μεταξύ των χωρών μα με δίκαιο τρόπο και στο πλαίσιο του διεθνού δικαίου, και να οικοδομήσουμε μαζί ένα ειρηνικό μέλλον. Και πρόσθεσε δεν έχουμε βλέψεις νομικά για τη γη οποιοδήποτε. Ωστόσο είμαστε αποφασισμένοι και ικανοί να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της γαλάζιας πατρίδας μας, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου. Παρακολουθήσατε το σύντομο Virtual Δελτίο Ειδήσεων από το Electra TV.